7η υποδρομία, 1575 μέτρα η απόσταση. Και έφυγαν. Πετάγεται ο Μίστερ Πάρις καλύτερα από όλους. Με εντυπωσιακό πέταγμα βγαίνει και στο κεφάλι. Θέλουν να ακολουθήσουν στη συνέχεια. Ο Σάρπ Λουκάουτ απ' έξω που πιέζει για να βγει μπροστά. Έρχεται και ο Τάραγκον από την εσωτερική στη συνέχεια. Τζόι Μπλακ. Θέλει να κρατήσει ο Μίστερ Πάρις την πρωτοπορία. Ο Τάραγκον έτσι θα μείνει στην δεύτερη θέση. Ακόμα πιο κοντά, αν θέλετε, πιο έξω είναι το νούμερο 9. Ο Σάρπ Λουκάουτ από την εσωτερική στη συνέχεια. Πίσω τους ακριβώς βρίσκεται τέταρτος Τζόι Μπλακ. Στην επόμενη θέση βελτιώνεται και ο Κέι Πράθο, ο οποίος με τη σειρά του θέλει να μπει στην παρέα των 5 πρώτων. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Ρεν Κάστελα και πιο έξω καλπάζει ο Σπάρτακου. Στην επόμενη θέση ο Μουταμακίν. Όλα αυτά καθώς έχουμε φτάσει περίπου στο σημείο τώρα των 900 μέτρων και πάντα οδηγεί την υποδρομή ο Μίστερ Πάρις έχοντας δίπλα του τον Τάραγκον. Πίσω τους πλέον έχει περάσει ο Κέι Πράθ. Στην επόμενη θέση απ' έξω καλπάζει ο Σάρπ Λουκάουτ, από την εσωτερική προσπάθει ο Τζόι Μπλακ, ενώ θέλουν να πλησιάσουν και ο Ρεν Κάστλα μαζί με τον Σπάρτακους. Έχουμε φτάσει στα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής και πάντα μπροστά βρίσκεται ο Μίστερ Πάρις έχοντας δίπλα του τον Τάραγκον και πιο έξω βέβαια προσπαθεί τώρα να πτυχθεί και ο Κέι Πράθ. Στην επόμενη θέση έχει περάσει ο Ρεν Κάστλα μαζί με τον Σπάρτακους και καταδιώκουν μπαίνοντας στην τελική ευθεία την ώρα που ο Τάραγκον έχει επιτεθεί και θέλει πλέον να πάρει μια μικρή διαφορά. Έρχεται ο Κέι Πράθ με δυνάμεις και θέλει να τον απειλήσει, αλλά πλησιάζει και ο Ρεν Κάστλ στα τελευταία μέτρα. Αναμένεται στην αρπαστική μάχη καθώς ο Κέι Πράθ έχει περάσει μπροστά. Ρεν Κάστλ βήμα-βήμα από την εσωτερική έρχεται και θέλει να τους απειλήσει. Και πράγματι στα τελευταία μέτρα θα γίνει μάχη. Ο Κέι Πράθ απ' έξω θέλει να πάρει την νίκη. Φαίνεται ότι έχει καλό βήμα. Έρχεται και ο Ρεν Κάστλ από την εσωτερική μέχρι τέλους η μάχη. Κέι Πράθ μέχρι τέλος κρατά. Κέι Πράθ, Ρεν Κάστλ, Τάραγκον και Μίστερ Πάρις. Οκτώ-1 το βασικό παιχνίδι επιβεβαιώθηκε. Η έκπληξη έγινε στις επόμενες θέσεις με 2-4. Και το Μιχάλη Ξηρώνα γράφει τρίτη νίκη σήμερα, πρωταγωνιστής. 8-1-2-4, επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Το 1-2 θα μείνει τέταρτος ο Μίστερ Πάρις σε κάποια σχετική απόσταση. Ο Ντρόμκους θα περάσει πέμπτος. Η σημερινή κούρσα ήταν πολύ σημαντική για δύο λόγους. Προπονητικά θα μας τα πείτε και εσείς, κύριε Κουβαρά. Ήταν πολύ καλή η εικόνα που είχε, ένας δυνατός ύπος και σε έναν όμιλο αρκετά απαιτητικό. Η αποχή του έκανε καλό. Του έκανε καλό το φρεσκάρισμα. Ετοιμαζόταν καιρό για αυτή την κούρσα. Περιμέναμε να ξεμπλέξουμε με τα διαδικαστικά και τα λογότεξη στο όνομα της αδερφής του φίλου μας του Γιώργου και είμαστε διπλά χαρούμενοι γι' αυτό και για τον πατέρα του που είναι εδώ πέρα σήμερα και για την μπλούζα του που συνεχίζει να τρέχει και για όλους τους αγαπημένους του φίλους που ήρθαν να τον εδούνε και ευχαριστήθηκα πολύ που κέρδισε το άλογο και τους έδωσε αυτή τη χαρά. Οπότε για εσάς είχε ιδιαίτερη σημασία, κύριε Φερμάνογλου, έτσι? Είχε ιδιαίτερη σημασία και ευχαριστούμε πολύ τους προπονητές που κάναν αυτό το άλογο να τρέξει έτσι όπως έτρεξε και να δώσει ό,τι ήθελε ο Γιωργάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.